Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε παιχνίδι μεταξύ των Forter Plus εναντίον Μπιράνχας. Μπιράνχας με τα στρατιωτικά. Έχουν και την πρώτη επίθεση. Το σουτ είναι άστοχο. Στην πρώτη προσπάθεια από τον Χαϊδάκη. Οι Forter Plus είναι ένα καλό παιχνίδι να έχουμε χωρίς τραυματισμούς. Αθλητική πρώτη επίθεση για τους Forter Plus από τον Λιακόπουλο. Η προσπάθεια, παρ' όλα αυτά, η μπάλα παραμένει στην κατοχή τους. Με 4 δευτερόλεπτα να εκδηλώσουν επίθεση. Δεν έχουν δει το χρονόμετρο και θα τελειώσει εδώ η προσπάθεια. Βαϊδάκης μέχρι στο κατέβασμα για τους Μπιράνχας. Θα μπει μέχρι μέσα, πολύ ωραίες οι προσποιήσεις του, πολύ ωραίο το καλάθι, δεν υπάρχουν βήματα εκεί. Οι Μπιράνχας με τον Τσίτουρα. Είναι μέσα, θα ανοίξει λογαριασμό και ο Βιλτανιώτης για την ομάδα του. Μένει το 3-2. Τσιτουράς, απρίγο 45, είναι άστοχος. Βάλα στα χέρια του Παπαθανασίου. Λιακόπουλος. Παπασάρι στον Βιλτανιώτη. Κρασάς. Έξω από Παπαθανασίου. Βιλτανιώτη. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Μπουρβάνη. Γιακόπουλος επιμένει. Θα θεωρηθεί με διπλές. Κατάω στο παιχνίδι, Ευαγγέλου στο κατέβασμα. Θα πάρει και το σουτ γιατί όχι. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Λομόναχος. Αγνωστόπουλος, Τσιτουράς τώρα με την μπάλα. Θα δώσει τον Αγνωστόπουλο, αυτός αθέτης του Κάε. Πώς τη λήξη του χρόνου. Θα σκοράρει. 4-3 για τους Μπιράνχας. Βγάλει την μπάλα στον Παπαθανασίου. Η έξα στον Βιλτανιώτη, το σουτ για τρεις μέσα. Βιλτανιώτης ο οποίος έχει πολύ καλό ριλίς σε αυτές τις τρεις πρώτες επιθέσεις που έχει πάρει. Αυτό δείχνει σε εμένα, Τσίτουρας μέχρι μέσα, θα χτυπήσει με το αριστερό. Θα βιάσει στον ύπνο εδώ. Να μην από τον Φόρτερς. Γιακόπουλος, πολύ ωραία κρατάει, παρά την πίεση των δύο. Πάλι πάνω, ο Παπαθανασίου, μέσα η μπάλα, ο Γιακόπουλος. Δεν υπάρχει φάουλ, παραπάτησε ο Γιακόπουλος. Διαπάτησε καλά το πόδι του, απ' την άλλη πλευρά. Εφνιδιασμός ο Χαϊδάκης, θα κάνει το 6-8 ανενόχλητος. Γιακόπουλος. Έξω στον Παπαθανασίου. Βάλα θα πάει μέσα στον Κρασά. Θέλει να παίξει με τον Μπουρβάνη. Δεν είναι καλή η πάσα. Εκλειδιασμός, δεν θα τελειώσει ο Τσίκου. Η μπάλα από χέρι Μπιράν θα συνεκτός. Αργά και σταθερά. Ο Μπουρβάνης πάει να κάνει το out. Θα χρεωθεί με φάουλ εδώ ο Τσιτούρας, ο οποίος σου κάνει το χέρι, επιβεβαιώνει. Έγινε επαναφορά με τον Βιλτανιώτη.
Ρίγα στο κρασά, θα πάρει το φάουλ. Αναφορά. Μουρφάνης στον Κρασά, θα μπει στο κεντρικό διάδρομο, κατεβάσε τους διακόπτες ο Ευαγγέλου που πήρε τα βήματα. Άμεση απάντηση, ίδια απάντηση από τον Μουρφάνη την άλλη πλευρά. Το λάθος του συμπέκτη του μπροστά. Λιτανιά της αντιμέσα, υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πολύ ωραίο, ο Κρασάς πετάγεται, παίρνει χώρο, θα μπει μέχρι μέσα, δύσκολο εκεί το τελείωμα μπροστά από αμυντικό χέρι. Θα περάσει τώρα στο πέτσι, μπροστά για τον Μιχίλη. Δύσκολο το τελείωμα και τον Αγνωστόπουλο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή των βολών. Μπορεί να κάνει τη ζημιά του από εκεί. Μαλαγές για τον Πυράνχας. Μιχίλη στον αγωνιστικό χώρο έναντι του Μιχαηλίδη. Στον αγωνιστικό χώρο και ο Φώτου για τους Πυράνχας. Παπαθανασίου χρειώνεται με βήματα στην προσπάθεια του να χτυπήσει στο close-out. Τσίτρας. Πάει τον Ευαγγέλη που ποστάρει, θα πάρει και το φάουλ. Φωτού, ριβέρς, πολύ δύσκολο καλάθι. Ωραία προσπάθεια. Θα κάνει το 6-11. Κούρσης τώρα στο κατέβασμα. Θα περάσει μέσα. Ο Μιχίλη θα πεταχτεί στην πορεία της μπάλας. Κλέψιμο όμως τώρα εδώ από τον Βιλκανιώτη. Διορθώνει το δικό του λάθος. Κούρσης. Reverse είναι από δύο, η μπάλα πέφτει στον Ευαγγέλου. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Πυράνχας. Εκβιασμός. Τελείωσε μπροστά. 6-13 σε double score διαφορά. Κάτι και λίγο παραπάνω. Παθανασίου. Σουτ, είναι άστοχο. Ριμπάουντ επίσης άστοχο. Είχε αυτή η προσπάθεια από τον Μαστροπέτρο. Τσίτουρας. Φώτου για τρεις στο σίδερο, μαζεύει ο Κούσης. Η μπάλα στον Βιλτανιώτη. Από τον Μιχίλη, παρόλα αυτά η μπάρα παραμένει για τους Fortet Plus. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε για τα τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε από το time out. Κούσης με την μπάλα, βγάζει τον Παπαθανασίου. Αυτός έξω για τον Παπαθανασίου, τον Λουκά. Άλλον. Παπαθής Παρέας. Ουρβάνης.
Γούσης θα δείξει στο φάουλ, η μπάλα θα μπει και θα βγει. Είναι εκεί όμως ο Μαστροπέτρος να μαζέψει και θα τελειώσει. Με δεύτερη προσπάθεια. Τσιτούρας παίρνει τις επαφές, δεν θα στοχίσει, Μιχίλη πιο ψηλά από όλους. Ούτε Βαγγέλη από την άλλη πλευρά, ίδιος όμως το επιθετικό rebound ξανά. Ανανεώνει για την ομάδα του, θα πάρει το σουτιά 3, γιατί όχι. Γιατί είναι επιλογή μεν. Μπήκε η ισορροπία στο rebound. Ασύρου, μέσα από το σουτιά 3. Με ρυθμό, θα φέρει τη διαφορά στους δύο. Του Δέτσι για τον ψηλό του, παρόλο που η μπάλα παραμένει για Μπυράνθα. Τσίκουρας έχει πάει να κάνει την επαναφορά. Τελειώνει πάλι τον Ευαγγέλου. Μιχίλη βγαίνει, κακό το τελείωμα. Ο Παπανασίου μπροστά, έφτασε για τον Κούση, δεν μπορεί να την πιάσει. Τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου, συγκροσκητά και τον χρόνο. Γρήγορη επίθεση με Παυλό, σχεδόν από τη γωνία από τον Δέτσι. Μεγάλε τι έκανες μόλις τώρα. Γρήγορο καλάθι. Κούσης πιέζεται, παραλίγο και παραλίγο. Θα γίνει το λάθος, ο Βαγγέλου έχει διαβάσει τη φάση και θα φύγει στον εφηδιασμό ανενόχλητος. Αφιερώνει και το καλάθι στο κορίτσι του. Θα κάνει το 11-18 για την ομάδα του. Τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα πάνε σε μεγάλη επίθεση οι Κόρτες. Κούσης θα πάρει την baseline στη γωνία. Θα καθαριστεί ο έξω για τον Μαστροπέτρο. Θα πάει προς την άστοχος. Έχουν χρονοδιάγραμμα. Στο Βαγγέλιο έχει αμολύσει μπροστά της. Τώρα τον βλέπει. Άλλος ένας εκνευριασμός. Το κερασάκι στην τούρτα για αυτό το δεκάλεπτο. 11-20, πολύ καλύτερη η Μπυράνθα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουν το momentum. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού. Επιστροφή στο πάρκε, έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Κάσα στην πρώτη επίθεση, είναι άστοχος. Αϊδάκης με την μπάλα. Μπροστά τον Φώτου, πολύ ωραία η τριπλέτα εδώ. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι ο Μιχαηλίδης. Στην 10-22, σε double score ξανά η διαφορά. Μεγαλύτερη μέτρηση στιγμής στο παιχνίδι. Δύο ομάδες, Γιακόπουλος, τελικά θα πάρει το shoot. Είναι στοχός, τον άφησε και ο Χαϊδάκης. Στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα. Φώτου στο Μιχίλη. Αλλά πάλι από τον Μιχαηλίδη, κλειστήκαν εκεί, κακή επιλογή. Η Μιχίλη να πάει από την baseline. Παρ' όλα αυτά, ο Μιχαηλίδης θα κάνει τη δουλειά. Τελειώνει μάλλον τη δουλειά. Θα κάνει το 13-24. Διαβάσει τη φάση, βγαίνει στην πορεία της μπάλας. Φώτου, θα τελειώσει άλλο με έναν εφηδιασμό. Μετά την πάση του ψηλού. Μιχίλη πιο ψηλά, είναι για τον Χαϊδάκη. Αμολάνε τώρα οι παίκτες των Γεράκων μπροστά. Φώτου, Μιχαηλίδης, η πάσα στο κενό. Η μπάλα είναι για... Η Γεράκα ζητάνε μπάλα. Οι ετές δίνουνε Forte Plus. Για τρεις συνάστοιχα τον Βρετανιώτη, είχε ώρα να σπάρει. Πολύ ωραία ο Μιχάλης.
Μιχαηλίδης τραβάει τον αμυντικό πάνω του και αφήνει στον Φώτου να τελειώσει τη δουλειά. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πάμε σε ένα time out των Fortress και επιστρέφουμε. Επιστροφή από το time out. Με τους Fortress να έχει την επαναφορά. Λιακόπουλος. Έχουν κλειστεί οι Fortress στο μισό του γηπέδου. Τώρα ο Λιακόπουλος θα κόψει. Θα πάρει την μπάλα. Καλά του και φάουλ. Σημασία έχει ότι βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν. Ναι. Κόπουλος για το έμεσο τρίποντο, δεν θα το πετύχει, παραμένει το 15-28. Σύντορα στο προγραμματιστικό χώρο. Αϊδάκη, στο pull-up jumper είναι άστοχο, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μπουρβάνη. Και το Παπαθανασίου. Κούλος μέχρι μέσα είναι άστοχος. Στην άστοχο Τσίτουρα συνεχεί όμως μαζί το follow-up. Έγινε με τη φάση. Ας την κάνει στον ύπνο εδώ. Η άμυνα των Fortress. Στην πορεία της μπάλας. Εύκολο το καλάθι από την άλλη πλευρά. Θα κάνει το 15-32. Ο Αθανάσιο αφήνει και τον Λιακόπουλο. Η Λόμπα δεν θα περάσει. Την έχει διαβάσει ο Αναγνωστόπουλος του Χάση. Έρχεται και ο Μιχαηλίδης από τη σειρά βοήθεια. Πολύ καλή η αμυντική ανταπόκριση των Πυράγχας. Φώτου, φώτου, τι έκανε στο μεγάλε μόλις τώρα. Reverse και lay-up κάτω από αμυντικό χέρι. Πολύ ωραίο το καλάθι. Το λάθος Λιακόπουλος κρατάει. Θα πάρει την baseline. Κλείνεται από δύο. Πολύ δύσκολο εκεί που πήγε να περάσει την μπάλα. Δεν ήταν κακή η σκέψη. Ήταν πολύ δύσκολη η εκτέλεση. Αμέσως το σούτ είναι άστοχο. Από τον Κούση. Λόμπα, Βαγγέλου θα βρει τον Χαϊδάκη, εκείνος κάνει προς στιγμή, κερδίζει τη μάχη ο Κούσης. Γιακόπουλος. Και στο διάδρομο υπάρχει φάουλ, πολύ σωστά. Δύο βολές για τον Γιακόπουλο. Δύο Thank you.
Λιακόπουλος από την άλλη πλευρά είναι άστοχος, η μπάλα είναι για Φόρτερ Πλάς. Καλά έξω. Για τον Λιακόπουλο, το σκέφτεται. Κουτήσει, το φεκεί από τον Ευαγγέλου. Συγχωνία, δεν υπάρχει συνέχεια, δεν υπάρχει καταγραφή. Καθώς η μπάλα δεν έχει βρει πουθενά. Η επαναφορά είναι για τους Μπίραχας από το πλάι. Ευαγγέλου στο κατέβασμα. Σαλόντα για τον Μιχαηλίδη, οι λόμπες τον ευνοούν. Τίτουρας για τον Μιχαηλίδη. Αυτός θα κάνει μπάλα έξω. Παϊδάκης, πολύ ωραία. Στο πλευρό για τον Μιχαηλίδη, μέσα τι κάνανε. Τρομερό πάση γκέιμα τους Μπίραχας, αν και λίγο ανορθόδοξο βασχετικά. Ήταν ό,τι πρέπει για να διαλύσει την άμυνα των Φόρτερ Πλας. Αν και υπήρχε άμυνα πάνω στον Μιχαηλίδη, δεν ήταν αυτή ακριβώς που έπρεπε. Πολύ ωραία φάση, πραγματικά πολύ ωραία φάση. Λιακόπουλος από την άλλη πλευρά θα σκοράρει για τρεις. Κάνει το 19-36. Τσιτσούρας, είναι κοντό το σουτ. Παθαρασίου από την άλλη πλευρά. Είναι 3 με 3. Τώρα δεν βρήκε και οι υπόλοιποι. Παθαρασίου θα πάρει το σουτ. Κρασά σε δεύτερο χρόνο. Πολύ ωραία. Θα πάρει το καλάθι και φάουλ με αυτή την προσποίηση. Θα έχει την ευκαιρία για το ίδιο τρίποντο. Πολύ κακή η βολή. Ευαγγέλου σταματάει. Θα βγάλει για τον Τσίτου. Θα σκουπίσει το close out. Θα πάρει και το pull up jumper. Πολύ καλή επιλογή. Δεν κάνει τα διαφορά πλέον για τους Μπίραχας, οι οποίοι ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι άστοχος, Ευαγγέλου έχει δει ήδη την κίνηση του Χαϊδάκη. Θα του φύγει μπάλα, προσπάθησε ο Καϊμάνος και δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου με ό,τι είχε. Παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι για Φόρτερ Πλας, με και κάποιες αλλαγές και για τις δύο ομάδες. 1:47 πριν το ημίχρονο. Κούσης, η μπάλα είναι δύσκολη για τον Μπουρβάνη. Τσιτσούρας για τρεις, το σίδερο, η μπάλα είναι εκτός. Διακόπτω. Στριπλάρι, πάει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Τώρα κόβει ο Κούσης, αλλά η άμυνα είναι πολύ καλή, τόσο όσο χρειαζόταν για να μην κάνει τη φάση τους. Τελειώνει ο χρόνος, δύο, Κούσης στη λήξη, κακοποιηθεί το Βαγγελού, μαζεύει. Baseball πάσα μπροστά για τον Χαϊδάκη. Δεν θα τελειώσει τον εκδιασμό. Λιακόπουλος, κοντό, Κούσης είναι εκεί να μαζέψει. Μαστρό Πέτρος θα πάρει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Μέσα πρώτη βολή. Δεύτερη.
δεν υπάρχει συνέχεια καθώς συμβεί. Ο αστροπέτος μπήκε μέσα πριν η μπάλα φτάσει στη Στεφάνη. Αυτό με εξηγεί και ο διευθυντής αυτή τη στιγμή. Μέσα να συναντεί ο Μάνος, θα πάρει το φάουλ. Πάμε στην ανάπαυλα του χρόνου και επιστρέφουμε. Εντάξει, τη στιγμή περίοδου με τους Μπειράνθους να έχουν την πρώτη επίθεση αυτή. Τη φορά γκατέστη θα μας φέρει ένα άνθρωπο. Την μπάλα τώρα θα λήξει το κύριο του Αγνωσόπουλου. Αυτό θα στοχεί σε πολύ κακή εκτέλεση. Παθανασίου μπροστά. Στον Παπαθανασίου Βιλκανιώτη, θα πάρει το σούτ στο σίδερο. Βαγγέλη πιο ψηλά από όλους. Βαγγέλου, απέναντι στον Τσίτουρα. Καϊδάκης τι πάει στο close-out, πολύ ωραίο passing game. Καϊλίδη δεν θα τελειώσει τη φάση όμως. Ίσως να βρήκε και λίγο σε χέρι αμυντικό. Κρασά, τη δύναμη θα τελειώσει με το αριστερό. Το οποίο χρειάζεται ο Μιχαηλίδης να στείλει τον Μαστροπέτρο στη γραμμή των βολών. Τι φάση και αυτή τώρα. Πραγματικά η τύχη ήταν με το μέρος των Μπειράνθας. Καϊδάκης θα κάνει 24-46. Παρά λίγο το κλέψιμο από τον Τσίτουρα για καλή του στιγμή ήταν. Ο
μέσα εκεί να μαζέψει την μπάλα. Τώρα θα δώσει στον μαστρό. Από τον Βιλτανιώτη, ήρθε η ώρα να σκοράρει. Σίγουρα χρησιμοποιεί τον αναγνωστό πουλό. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Χαϊδάκη. Αμέσως το σύμπλο στα τρεις. Την μπάλα στον Παπαθανασίου. Και τώρα στον Βιλτανιώτη. Βλέπετε από τον Χαϊδάκη. Τώρα θα δώσει την μπάλα στον Μπουρμανί. Στο σίδερο. Μπάλα πάει στα χέρια του Ισαγγέλου. Θα περάσει την μπάλα στον Τσίτουρο. Θα την προλάβει, αλλά δεν θα καταλήξει σε χέρια την μπάλα. Επίσης του Παπαθανασίου. Θα κλέψει ο Τσίτουρο Αγγέλου από πίσω. Πολύ καλή παγίδα των δύο συμπαικτών. Τσίτουρος τον βγάζει στη γωνία. Είναι άστοχος. Η μπάλα καταλήγει πάλι σε χέρι του Ράχας. Δεν σταματάει η επίθεση. Η επαναφορά είναι απ' έξω. Κάποιος βρήκε σε πόδι αντιπάλου. 14 δευτερόλεπτα. Η επίθεση για τους Μπιράνθας. Αγνωστόπουλος, ο Χαϊδάκη. Θα χάσει, κρατάει τελικά την μπάλα. Θα πάρει και το σουτ και θα σκοράρει. Γιατί όχι, γίνεται και έτσι η δουλειά. 27-48. Πανιώτη, θα πάρει το σούτ. Είναι άσπρος. Μάλλον είναι για φόρτες. Θα λαγίζει από τους Πυράνχας. Μαϊδάκης εκτός, κοδέτσις εντός. Βλέψουμε εδώ για τον Πυράνχας. Ο Αγγέλ που παίρνει φόρα. Στη γωνία να ανέβουν και οι υπόλοιποι. Κοδέτσις για τον Μιχαηλίδη, κλείνουν και οι υπόλοιποι. Μιχαηλίδη δεν θα τελειώσει την φάση. Βαγγέλη πιο ψηλά, έχει τραβήξει δύο. Η μπάλα είναι για Μπιράνχας. Από την baseline. Μιχαηλίδη στο ποστά, τώρα θα βγάλει έξω. Βαγγέλου, Αγνωστόπουλος από το επιστουχάι, πώς Μιχαηλίδης μαζεύει το επιθετικό, αγοράζει και χώρο, χρεώνεται με βήματα εδώ. Πέτρο Γιακόπουλος του διάτρης είναι άστοχος. Έτσι μαζεύει Τσίπουρας. Θα δώσει να στρώσει την μπάλα μπροστά. Φώτσου είναι άστοχος. Μαζεύει τη μάζου του Μαστρο Πέτρο στο rebound. Κούσεις Κουρβάνης. Μέσα δύσκολο το χαλάσι του Μαστρο Πέτρου. Μιχαηλίδης για τρεις, Δέτσις με αυτή τη χαλιά.
τροφοδοτήσει τον Ευαγγέλου, ο οποίος θα σκοράρει. Δεν χάσαν από κάτω. Κουσής. Δύσκολα ο Λιακόπουλος με δύο, έχει κλειστή, παλεύει, θα κρατήσει την μπάλα. Τσικούρας θα περάσει την μπάλα εκτός με αυτό το deflection. Έλα, έλα, έλα. Η επαναφορά είναι από το πλάι. Λιακόπουλος θα πάρει το φάουλ. Υπάρχει την ευκαιρία να σκοράρει από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ας το κοιτώ την πόλη του Λιακόπουλου. Τον Ευαγγέλου. Πολύ σωστά θα πάρει το φάουλ. Η μπάλα είναι σωστά για Μπυράνθες, καθώς από το από χέρι αμυντικό η μπάλα πέρασε εκτός. Για 3 30-50. Μπάλα στον Σκότου. Μέσα στην πλάτη και εδώ. Μέσα στην πλάτη και εδώ. Μέσα στην πλάτη και Χαϊδάκης, πολύ ωραία υπάρχει στον Δέτσι, ο οποίος δεν θα εξοπλίσει. Θα περάσει την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Σκότου αμέσως, μετά την επαναφορά. Η μπάλα είναι στα χέρια του Μπουρβάνη. Αθανασίου. Τώρα για τους Πόρτσες, δύσκολο το σούτ του Βουλκανίτη. Ο Μίλης μαζεύει. Ζάκης γλιστράει, παλεύει, κρατάει την μπάλα τελικά. Δεν πιάνει με δόντια. Ευαγγέλου, Δέτσης και Καλάφη. Έτσι είναι δυμένο νεκά. Όλη η φάση φυσικά έχει ξεκινήσει από το πείσμα. Πάει Ζάκη. Ο Αθανασίου θα πάρει το σούτ αστοχή και με αυτόν τον τρόπο με το σούτ του Μαστοπέτρου θα κλείσει και η τρίτη περίοδος. 33-52 σκορ περίοδου. Πάμε στην ανάπαυλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος του παιχνιδιού. Και ένα ψήφι του ό,τι δεν κατάφερε να κάνει στη λήξη θα το κάνει στην πρώτη επίθεση της ομάδας του.
Καλάθι και φάουλ. Έχει την ευκαιρία για το μισό τρίποντο. Δεν θα τα καταφέρει. Πέτσις. Προσοδιά, τρεις συνάστα από τον φώτο. Παπαθανασίου. Βελτανιώτης, σουτ για τρεις, είναι άστοχο μας τον Πέτρος, επιθετικό ριμπάουντ, καλάθι και φάουλ νούμερο 2. Φωτού έχει κλειστεί από 3, θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Για καλή του τύχη. Καϊδάκης τώρα. Μίλη είναι άστοχος και ψηλό Ευαγγέλου. Πολύ ωραίο το φούτμπορ. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Πολύ ωραία. Άμεση πάσα και επαναφορά στο κόψιμο του φώτου. Δεν θα ευστοχίσει. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Όπως έπρεπε τους ουσές τους πιάσαν στον ύπνο. Ο Πέτρος από Αθανασίου για τρεις είναι άστοχος Ευαγγέλου. Δύο με δύο στον επιδιασμό, θα πάρει την επαφή. Καϊδάκης θα πάρει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3. Το 3 έχουν και η Ζακής, πολύ ωραία, άμα τελείωνε και τη φάση, άλλον θα είχε το highlight της του απογεύματος, της αναμέτρησης. Πολύ ωραίο το stop and go, τόσο όσο για να σας στήσει μια αμυντική του. Ουρβάνης από το κορμί του, προσποιήσεις, θα γυρίσει. Δεν το πλήρωσαν εδώ το λάθος. Βέτσις για τρεις στο σίδερο, που του μαζεύει και ανανεώνει. Την μπάλα στον Χαϊδάκη, το ζυγίζει, τον έχουν αφήσει μόνο του, είναι άνθρωπο που κάνεις μαζεύει. Και τώρα στον Παπαθανασίου. Μαζεύει, ανανεώνει, Παπαθανασίου, μέσα για τον Λουκά, αυτός έξω για τον Μπουρβάνη, καλό το passing game, κακό το τελείωμα όμως εδώ, Ευαγγέλου. Yeah.
Φωτού, το σίδερο, Μαρινίτης. Παπαθανασίου, απέναντι για τον Λιχτά. Μας προφέρω στη λήξη του χρόνου και με δύο παίκτες γύρω του. Και Βαγγέλο από την άλλη πλευρά θα τιμωρήσει. Ξανά μαξιλαράκι ασφαλείας. Φορτεπλώσεις έχουμε σιγουρά ότι έχουν δώσει time out τώρα το πειρανείς και εγώ πάμε στην πάυση και επιστρέφουμε. Βαζίου του Παπαθανασίου και είναι για τον Τουρφάνη. Ξανά ο Παπαθανασίου, δεν υπάρχει, πολύ σωστά. Έχει ξεκινήσει πριν κάνει την τρίπλα. Για τον Αναγνωστόπουλο. Μέσα είναι άνθρωπος Ιντανιώτης. Αφήνει για τον Παπαθανασίου. Αιτάκης τον πιέζει, Παπαθανασίου τον γυρίσει. Συναγερμός Τσίτουρας για τον αναγνωστό Πουλό στο σίδερο. Προσού, το Βλαχόπουλο με άστοχο. Φώτο αφήνει να πέρασει πάλι εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλάθι. Έχει δώσει επίκυση.
67. Θα πάρει το σωστό φάιτο στην άστοχο στο νούμερο 5 και bonus game για τους Μπειράχας από το επόμενο φάνηκε εκεί. Γιατί όχι. Άρα τα 5.63. Σε κοντά η διαφορά ξανά. Ο Πέτρος θα πάρει το φάουλ. Μικρή σημασία έχουν όμως όλα αυτά, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Οι Μπειράχας οδηγούν την κούρσα εκ του ασφαλούς εδώ και ώρα. Τον Τσίτουρα στις βολές. Φαντάζομαι ότι ο Κούσης θα έχει ξεχάσει ότι έχουμε 5 ομαδικά. Αυτός είναι ένα άσκοπο, εντελώς άσκοπο φάουλ στην άλλη μεριά του γηπέδου. Ξεκούραστος πόντος για τον Τσίτουρα και για την ομάδα του. Πέτρο, πολύ κλειστά παίζουν φόρτερ, πλάστα ο Παπαδανασίου θα πάρει το σούτ για τρεις, καλό το μπλοκάουτ και ευνηδιασμός για τους Μπειράχας. Παραλίγο. Χαϊδάκης έκανε το κάτι παραπάνω, την βγάλανε τη φάση τους. Τελευταία 35 δευτερόλεπτα για το θετικό της υπόθεσης πλέον. Μαστρο Πέτρος. Κούσης. Πάρει το σκριν. Λιακόπουλος για τρεις. Ο σίδερο Μιχαηλίδης. Μπροστά φεύγει ο Χαϊδάκης επί τόπου. Κι άλλος ένας εφηβιασμός. Δέκα δευτερόλεπτα έχουν απομένει. Να δούμε αν ο Κούσης θα κάνει επίθεση. Θα πάρει για αυτό το σουτάκι του.
Αγγέλου φεύγει μπροστά. Δεν θα μετρήσει το καλάθι και με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει το παιχνίδι. 45-68. Νίκη 4 μέτρες φυσικά η Μπιράνχας. Πολύ καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολλά συγχαρητήρια και στους Porter Plus καθώς το κυνηγήσαν το παιχνίδι μέχρι τέλους. Είναι σχετικό στο Τσίτι. Έχει ένα καλό απόγευμα.